εξόρμηση ενημέρωσης και συζήτησης για την πρόταση που καταθέτει το ΚΚΕ με σκοπό την διέξοδο της χώρας από την κρίση, ξεκινούν τα τοπικά στελέχη του κόμματος στο νομό Λάρισας. Στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου, παραχώρησε ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Λάρισας του ΚΚΕ, κ. Παναγιώτης Πήλιος, υποστήριξε ότι το ΚΚΕ στέκεται ιδιαίτερα στις δυνατότητες ανάπτυξης της γεωργίας και της κτηνοτροφίας που αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα για το νομό. Είναι απαίτηση όλων, σημειώνει, να συσταθούν ισχυροί συνεταιρισμοί με κρατική βοήθεια, αξιοποιώντας τα υψηλά σε ποιότητα προϊόντα που παράγονται στη χώρα μας, ενώ σημαντική όθηση θα πρέπει να δοθεί και στον τομέα της μεταποίησης. Σημαίνει ανάπτυξη των δυνατοτήτων της χώρας, μπορεί να γίνει μέσα από μια κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία, με συγκεντροποίηση των μέσων, με κοινωνικοποίηση των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής. Και εδώ έχουμε παραδείγματα να φέρουμε, ιδιαίτερα σε ένα νομό που είναι αγροτικός, που έχει τεράστιες δυνατότητες να αναπτύξει την αγροτική παραγωγή αλλά και την κτηνοτροφία, όπου θα μπορούσαν να δημιουργηθούν παραγωγικοί συνεταιρισμοί με την βοήθεια της κρατικής εξουσίας, να αναπτυχθεί η μεταποίηση πάνω σε αυτούς τους κλάδους, έτσι ώστε να λυθούν τα διατροφικά προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα, αλλά ταυτόχρονα και ο λαός να μπορεί να απολαμβάνει τρόφιμα και αγαθά υγιεινά και με πολύ μικρό χαμηλό κόστος. Τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής επανέλαβαν πως η ενεργία τόσο στο νομό αλλά και ευρύτερα στην περιφέρεια της Θεσσαλίας καλπάζει και θα πρέπει οι εργαζόμενοι να ανασυνταχθούν και να διεκδικήσουν ό,τι πραγματικά τους ανήκει.